Ομόφωνα ένοχος και με ποινή κατά πέλτη επιστρέφει στη φυλακή ο 27χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου που παρέσυρε και εγκατέλειψε την Έμα Καριωτάκη. Το εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο όχι για ανθρωποκτονία από αμέλεια όπως ζητούσε η υπεράσπιση, αλλά για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια. Οι δικαστές δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό, ούτε έδωσαν ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση που άσκησαν οι συνήγοροι του, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τα τροχαία εγκλήματα που συντελούνται καθημερινά στους δρόμους, όπως επεσήμαναν με βαριά φόρτιση και οι γονείς της νεαρής Χανιώτισσας που έσβησε με τραγικό τρόπο. Θεωρούμε ότι έκρινε και αποφάσισε και τιμώρησε τον δολοφόνο του παιδιού μας και στέλνει ταυτόχρονα και ένα μήνυμα σε όλους τους υπόλοιπους που κυκλοφοράνε εκεί έξω και νομίζουν ότι ο δρόμος είναι πίστα. Της κηδείας της Εμμανουέλας και σήμερα είναι και η απόφαση της καταδίκης του ανθρώπου που τη σκότωσε. Η Εμμανουέλα δικαιώθηκε σήμερα. Με δάκρυα στα μάτια μίλησε ο πατέρας της άτυχης Έμα, δείχνοντας τα κεράκια που κρατούσε στα χέρια του. Αυτά είχε βγει για να αγοράσει όταν ο 27χρονος την παρέσυρε με ηλιγκιώδη ταχύτητα και τη διαμέλησε. Τα κεράκια που είχε μαζί του, ένα από ένα χρόνο τα συνέβη το ομοιραίο συμβάν. Και μέσα έχει ακόμα μπαγκάκι. Τα κεράκια. Αυτά κρατούσε. Αυτά πήγε να πάρει. Πέρασε να πάρει τα κεράκια να κατεβεί κάτω από τα κεράκια. Η Εμμανουέλα δικαιώθηκε, δήλωσε η μητέρα της με την απόφαση κατά πέλτη του δικαστηρίου να ανακοινώνεται ακριβώς ένα χρόνο από την ημέρα της κηδείας της νεαρής Χανιώτισσας. Στον 27χρονο, ο οποίος την απολογία του προκάλεσε για μία ακόμη φορά υποστηρίζοντας ότι δεν έτρεχε και ότι η άτυχη Έμα πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά του, επιβλήθηκε κάθειρξη 16 ετών και 6 μηνών. Μαζί με την Εμμανουέλα δικαιώθηκε και ο Αδαμάντιος που πριν 15 μέρες υπόθεση του εκδικάστηκε και ο δικός του δολοφόνος πήρε 30 μήνες με αναστολή. Παρ' όλα αυτά όμως χάρη στη μητέρα του και θέλω να την ευχαριστήσω δημόσια, την Κατερίνα Τζιάλα, σήμερα ο δικός μας δολοφόνος έφαγε 16,5 χρόνια.